Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, γεια σας. Από τη Θεσσαλία, από το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League, στην βροχερή Θεσσαλία, στα Τρίκαλα, όπου βρέχει εδώ και μία εβδομάδα. Ένα ψηλόβροχο σήμερα που πριν από λίγο σταμάτησε, βαρύς όπως και να έχει ο αγωνιστικός χώρος του Δημοτικού Σταδίου των Τρικάλων, εδώ που ο ΑΟΤ φιλοξενεί την Παναχαϊκή σε ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη 18η αγωνιστική της Football League. Μικρή διακοπή, μικρόφωνος Κλεοφόρος Στρατού και επανερχόμαστε. Ο Τρίκαλα Παναχαϊκή, η αναμέτρηση που θα παρακολουθήσουμε σε λίγη ώρα από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση 3. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο πλαίσιο της δεύτερης στη τάξη κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από τη μία πλευρά τα Τρίκαλα του Θωμά Γράφα, στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς αντιμετωπίζουν την τρίτη Παναχαϊκή. Αποστολίδης στην εστία για τον ΑΟΤ, στην άμυνα ο Πάνος, ο Κοτσόνης, ο Λεάντρο Πίντο και ο Χιντζίδης. Δύο αμυντικοί χάφο, Τσιάρας με τον Μάκο. Μπροστά τους στο 4-2-3-1 του Γράφα ο Γιάννη Τσάνης, ο Τόμιτς και ο Μιλοσάβλιεφ από δεξιά προς τα αριστερά. Και στην κορυφή ο Βασίλης Σαχινίδης. Αυτή είναι η ενδεκάδα των Τρικάλων και η διάταξη στο 4-2-3-1 που επιλέγει ο Θωμάς Γράφας στο τρίτο του παιχνίδι στον πάγκο. Από τη στιγμή που ανέλαβε στη θέση του Σωτήρη Αντωνίου, μετράει δύο νίκες σε ισάριθμα μάτς. Βλέπουμε και τους αναπληρωματικούς Τρικάλων: Γιδόπουλος, Μυρσινιάς, Βροντής Ανδρεόπουλος, Σγκούρη, Τσίπρας και Ενλουντουλού. Από την άλλη πλευρά η Παναχαϊκή στο 4-3-3 του Σοκράτη Οφριδόπουλου με τον Σούλη στην εστία. Στην άμυνα δεξιά ο Ντάσιος, αριστερά ο Μπουτζίκος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Σωτηράκος με τον Λουμπαρδέα, μπροστά τους Φουρλάνος και Φωτάκης. Δεξιά ο Στεργίδης, αριστερά ο Ελευθεριάδης, δεκάρι πίσω από τον Μωραΐτη, ο Κλόντιαν Κίνο. 4-3-3 από τον Σοκράτη Οφριδόπουλο. Βλέπουμε τη διάταξη της Παναχαϊκής, η οποία μετά την ήττα σοκ από τον Αιγινιακό στο Κώστας Δαβουρλής την περασμένη εβδομάδα, βρέθηκε εκτός διάδας ανόδου, είναι στην τρίτη θέση πλέον. Αναπληρωματική Βρονταράς Πολύμος, Μακρυδημήτης Πολυχρόνης, Πλέγας Αποστολόπουλος και Αντωνακόπουλος για τους Πατρινούς, οι οποίοι έχουν αφήσει 5 βαθμούς στα δύο τελευταία παιχνίδια τους στην Αγιά και αυτό τους έχει φέρει εκτός πρώτης διάδας, τους έχει προσπεράσει το όφι και είναι κάθε παιχνίδι πλέον καθοριστικό. Η μεγάλη κυρία της Πελοποννήσου, ο Δημήτρης Μαλούτας είναι ο διαιτητής, Στέφανος Παρασίου και Κωνσταντίνος Γιάντσης, η βοηθή του τέταρτος και ο Τσετσίλας. Και Παναχαϊκή που αναμετρήθηκαν πρόπερση πάλι για την Football League, επικράτηση των Τρικάλων με 3-0 σε άλλες εποχές, ακόμη και αν έχουν περάσει μόλις 2 χρόνια, καθώς η Παναχαϊκή ήταν πολύ πολύ πιο αδύναμη. Εδώ είναι οι φιλοξενούμενοι που δεν έχουν λόγω τραυματισμού Αργυρόπουλο, Βασιλείου, Μπούτι, Βαμπιτσάκο. Έμεινε εκτός με ίωση ο Αγουρίδης, υποχρεώσεις με την ΚΑΠΑ20 ο Μπαμπούνης, ο Κωνσταντακόπουλος και ο Στρατονάκης. Από όσους ήρθαν εδώ, Χαλκιάς και Μασούρας έμειναν εκτός αποστολής. Από την άλλη πλευρά είναι τιμωρημένος ο αρχηγός των Τρικάλων, ο κεντρικός αμυντικός ο Βέρτζος. Μακροχρόνια πόντες ο Καπός, ο Σχιαλμάς, ο Γκόλιας.
έμεινε εκτός μετά από απόφαση του Γράφα ο Αλεσάντρε Ντακόλ, η αρχηγή ο Αποστολίδης και ο Φωτάκης. Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια τους, οι δύο ομάδες έχουν από τρεις αλλαγές για τα Τρίκαλα. Είπαμε για το Βέρτζο, έχει μείνει επίσης εκτός ενδεκάδας ο Γροντής και ο Σκούρης. Ο Σκούρη. Στην ενδεκάδα έχουν μπει Κοτσόνης, Τόμιτς και Μιλοσάβλεφ. Ανταυτόν, ενώ για την Παναχαϊκή ο Μακρυδημήτρης, ο Μασούρας και ο Πολυχρόνης ήταν βασικοί απέναντι στον Εγινιακό. Έχουν μείνει εκτός στη θέση τους Λουμπαρδέας, Στεργίδης και Φουρλάνος. Λίγο πριν αρχίσει η αναμέτρηση εδώ στα Τρίκαλα, όπου οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί και στο πλαίσιο της μεγάλης κατηγορίας χρόνια πριν, το 99-2000, με την Παναχαϊκή να περνάει νικήτρια με 1-0 από τη Θεσσαλία. Εδώ είναι ο Σωκράτης ο Φριδόπουλος. Ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί σε βαρύ αγωνιστικό χώρο. Είπα και νωρίτερα ότι την τελευταία εβδομάδα δεν έχει σταματήσει να βρέχει στα Τρίκαλα. Εδώ είναι ο Θωμάς Γράφας. Ο Θωμάς Γράφας που αντιμετώπισε, υποδέχθηκε μάλιστα την Παναχαϊκή πριν από λιγότερο από ένα μήνα, στις 31 Γενάρη, ως προπονητής της Σπάρτης. Εκείνο το παιχνίδι στην Πελοπόννησο είχε έρθει σώπαλο χωρίς τέρματα. Πριν αναλάβει, ο ΑΟΤ μετρούσε ένα σερί τεσσάρων αγώνων δίχως νίκη. Τελευταία νίκη του ΑΟΤ μάλιστα απέναντι στην Σπάρτη του Γράφα τότε. Πρώτες στιγμές, πρώτο λεπτό στο παιχνίδι. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα με τον Στράτο Χιντζίδη στην εκτέλεση. Έχει καλό αριστερό, έφερε την μπάλα στην περιοχή, απομάκρυνε ο Τυράκος με τον Τσιάρα. Τα Τρίκαλα, έπεσε ο Φωτάκης. Ο Πάνος αποτρέπει την αντεπίθεση και παραχωρεί πλάγιο. Εδώ, ξενοφών Πάνος. Φωτάκης κατέβασε, έπαιξε για τον Ντάσιο. Οι δύο πλάγι μπακ, οι δύο δεξί μπακ των ομάδων σήμερα ήταν αμφότεροι στον Απόλλωνα πέρυσι, πανηγύρισαν την άνοδο. Ήταν και ο αριστερός μπακ των Τρικάλων, ο Χιντζίδης. Ο Μάκος για τον Πάνο. Αυτό στον Κοτσόνη και από εκεί στον Βραζιλιάνο, τον Λεάντρο Πίντο. Φάουλ υπέρ των γηπεδούχων και της Νεμανιά Τόμιτς. Σερβός. Με το σώμα από τον Σπύρο Φουρλάνο. Ο Μάκος πηγαίνει για την εκτέλεση. Σήκωσε ο Χιντζίδης. Κυνηγάει ο Σαχινίδης. Δεν μπορεί να προλάβει, αλλά είναι out. Επαναφορά από τον τερματοφύλακα, τον Βασίλη Σούλη, ο οποίος ήταν τις 9 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, πιάνει τον αναπληρωματικό σημαίνω Σπύρο Βρονταρά. Μπουτζίκος αναζητά τον Μωραΐτη, αυτός κεφαλιά πάσα
Και προορισμό τον Ελευθεριάδη άφησε ο Πάνος. Μπάλα να περάσει εκτός. Και επαναφορά από τον Μανώλη Αποστολίδη κατά πολλούς εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων της κατηγορίας. Πάνος. Παλιά ήταν για τον Τόμιτς, πλάγιο από τον Σωτηράκο. Και νέο πλάγιο. Ο Πάνος δυνατά στην περιοχή. Έβγαλαν οι φιλοξενούμενοι. Κεφαλιά του Κοτσόνη. Αμέσως ο Φουρλάνος ψάχνει τον Μωραΐτη χωρίς ρίσκο. Ο Λεάνδρο Πίντο. Ήταν στην Κύπρο, στη Δόξα Κατοκοπιάς. Βρήκε το Γενάρη. Φουγκλάνος. Ελευθεριάδης. Η κίνηση που έκανε ο Αστεργίδης. Διαγώνια κίνηση. Επικίνδυνη στιγμή. Η μπάλα κατέληξε στον Αποστολίδη. Φωτάκης για τον Ντάσιο, αυτός έπαιξε με μία, για τον Στεργίδη, παίζει με πλάτη. Ο Γκίνο μπήκε στη φάση, απομακρύνει ο Χιντζίδης. Κοντράρει μπάλα και το πλάγιο είναι για τα Τρίκαλα. Εδώ, στο μπακ από την Αλεξανδρούπολη, Στράτος Χιντζίδης, το 30 του. Παλιά στον κενό χώρο για την ταχύτητα του Τόμιτς ελέγχει τη φάση. Ο Σούλης. Ο Μιλοσάβγεφ ήταν, διορθώνω στην κίνηση από δεξιά. Δυνατά στη φάση ο Τσιάρας. Πίντο. Γιαννιτσάνης, ο Τσιάρας. Δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ ο Μιλοσάβλιεφ, πλάγιο για την Παναχαϊκή. Δυνατή μονομαχία μεταξύ Τσιάρα και Μπουτζίκου. Στεργίδης τον κυνηγάει ο Σαχινίδης. Χιντζίδης. Για τον Τόμιτς. Στο έδαφος χωρίς φάουλ ο Γιαννιτσάνης. Στην μπάλα ο Φωτάκης. Άλλη μια δυνατή μονομαχία στη συνέχεια. Φάουλ για την Παναχαϊκή. Ξανά είδαμε τη φάση. Μεταβίβαση του Λουμπαρδέα δυσκολεύει τον Σωτηράκο. Το βολή του Τόμιτς. Ελευθεριάδης δυνατά στη φάση ο Γρηγόρης Μάκος. Σε πλάγιο. Σε σχέση με ό,τι είδαμε στο γράφημα είναι ο Μιλοσάβλιεφ δεξιά για τα Τρίκαλα. Από αριστερά αρχίζει τις προσπάθειες του Γιαννιτσάνης. Κοτσόνης
στο δυνατό μαρκάρισμα και παρατηρήσεις. Μωραΐτης είναι στο έδαφος, στο κουλουάρ του Δημοτικού Σταδίου των Τρικάλων και δείχνει να πονάει αρκετά ο επιθετικός της Παναχαϊκής. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Σηκώθηκε, κουτσένει λίγο. Ο Κίνο στην μπάλα. Για τη φάση με 10, η Παναχαϊκή εκτέλεση προς το πρώτο δοκάρι, έκοψε ο Λεάνδρο Πίντο. Ο Μπουτζίκος όπως όπως, η μπάλα φτάνει στον Φωτάκη, ο αρχηγός της Παναχαϊκής ανοίγει το παιχνίδι. Η σέντρα είναι καλή, ο Λεάνδρο Πίντο βγάζει και πάλι άμυνα. Πίεση της Παναχαϊκής, ο Κοτσόνης απελευθερώνει και τώρα υπάρχει χώρος για τα Τρίκαλα, αλλά είναι εκεί ο Ντάσιος και ελέγχει τη φάση. Πάλι ο Λεάνδρο Πίντο. Ο Λουμπαρδέας χρησιμοποίησε το χέρι. Αυτό λέει χαρακτηριστικά της αναμέτρησης. Τόμιτς. Χιντζίδης. Κακή συνεννόηση με τον Γιάννη Τσάνη. Φουρλάνος. Πάνος με πολύ δύναμη, βγήκε ωραία στη φάση. Σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι. Και κυνηγάει ο Σαχινίδης, τροφοδοτεί τον Γιάννη Τσάνη. Αυτός πατάει περιοχή, χάνει χωρίς να υπάρχει κάτι μεμπτό εκεί. Παναχαϊκή έχει ευκαιρία για μια γρήγορη πρώτη πάσα. Δεν την αξιοποιεί και τα πράγματα στη συνέχεια γίνονται δύσκολα σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο. Κοτσόνης πιο κοντά στην μπάλα, πιο γρήγορα στην μπάλα σε σχέση με τον Μωραΐτη. Πιέζεται και παραχωρεί πλάγιο. Ένα παιχνίδι που αυτονόητα θα πάει στη δύναμη, στις πολλές μονομαχίες και στην επαφή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος σε αυτό το γήπεδο. Δυνατά ο Πάνος. Ακόμη μία φορά. Κίτρινη κάρτα, πρώτη στο παιχνίδι. Στη φορά έγινε στον Μπουτζίκο το μαρκάρισμα. Εδώ, έχοντας χαμηλά πάντως το πόδι, ο δεξιός μπακ των Τρικάλων. Σεντρέρει ο Γκίνο. Πολλές φορές τα μαρκαρίσματα σε έναν τέτοιο αγωνιστικό χώρο δείχνουν πιο σκληρά από ό,τι πραγματικά είναι. Μαρκάρισμα του Μπουτζίκου στον Τόμιτς αφήνει ο διαιτητής. Με τον Φωτάκη η Παναχαϊκή να ανοίγει το παιχνίδι. Η πάσα του Γκίνο δεν έφτασε σε συμπαίκτη. Ο Τσιάρας στη μεσαία γραμμή. Ωραία, ο Τόμιτς ανεβαίνει. Ο Γιάννη Τσάνης καταφέρνει να βγάλει τη σέντρα, αλλά όχι δυνατή. Ο Μπαρδέας έκοψε. Με τον Στεργίδη προσπαθούν να παίξουν, έχει βγει η μπάλα. Είναι για τα Τρίκαλα. Ο Σαχινίδης προσπάθησε να κατεβάσει. Ο Ελευθεριάδης για τον Φουρλάνο, αυτός στον Μπουτζίκο. Σωτηράκος και Λουμπαρδέας.
Λεάντρο Πίντο έψαξε τον Τόμιτς, έκοψε ο Φωτάκης, ο Φουρλάνος διεκδίκησε με τον Σαχινίδη, ο Τσιάρας στο έδαφος. Δυνατό, ακόμη ένα δυνατό μαρκάρισμα. Από τον Φουρλάνο. Και αυτό ήταν για κάρτα. Αυτό αν ήταν για κάρτα. Με τα πόδια ψηλά στο τάκλιν. Τόμιτς. Πάνος. Βλέπει την κίνηση του Σαχινίδη. Η κεφαλιά δεν ανισχύει. Τον Σούλη είναι πάντως η πρώτη τελική προσπάθεια στο μάτς. Από τη σέντρα του Πάνου και την κεφαλιά του Σαχινίδη που ξαναβλέπουμε. Φωτάκης. Ελευθεριάδης. Μωραΐτης. Μωραΐτης κρατάει την μπάλα. Κοτσόνης δεν τον άφησε να σεντράρει. Επιμένει η Παναχαϊκή με τον Σωτηράκο. Έδωσε πολύ ύψος την μπάλα. Σέντρα επιτυχημένη από την άλλη πλευρά, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η σέντρα του Γκίνο. Φάση που ξαναβλέπουμε. Λεάντρο Πίντο ψάχνει τον Τόμιτς. Κεφαλιά του Λουμπαρδέα. Φωτάκης. Δεν μπορείς να συνεργαστεί με τον Γκίνο. Σωτηράκος. Ολιγόρησε, δεν συνεννοήθηκε με τον Σούλη και άφησε την μπάλα. Πεδαριώδες λάθος σε έναν τέτοιο αγωνιστικό χώρο. Εδώ ξαναβλέπουμε. Έτρεξε ο Σαχνίδης. Πρώτου κακού έδιωξε κόρνερ ο στόπερ της Παναχαϊκής. Κόρνερ καλά εκτελεσμένο, κεφαλιά προς τα πίσω. Τον Φουρλάνο στον τερματοφυλακά του. Όπως ο Τσιάρας. Ο Χιντζίδης προσπάθησε, ο Λεάντρο Πίντο σε μια ακόμη βαθιά παλιά. Αυτές οι 35-40 μεταβιβάσεις είναι φάσεις κλειδί για το μάτς. Το σούτ στην κίνηση από τον Ελευθεριάδη. Δεδομένου ότι καμία από τις ομάδες βάσει συνθήκων δεν είναι εύκολο να βάλει την μπάλα κάτω και να την κυκλοφορήσει. Φωτάκης ψάχνει τον Γκίνο. Πήραν γηπεδούχοι. Τον Τσιάρα. Τώρα τον Τόμιτς να κάνει ωραία προσπάθεια. Φάουλ του Ντάσιου. Εδώ ένα τράβημα από τη φανέλα. Πάθη των γηπεδούχων ξεσηκώνονται γιατί ούτε εδώ βγαίνει η κίτρινη κάρτα. Ορισμός της κίτρινης κάρτας. Ακόμα ένα φάουλ για τα Τρίκαλα. Για σέντρα στο καλό αριστερό του Στράτου Χιτζίδη. Πέντε παίκτες των Τρικάλων στην περιοχή. Καλά εκτελεσμένο και αυτό.
Άου την μπάλα. Έχει βγει από τον Σαχινίδη. Τσιάρας έξυπνα. Ο Κοτσόνης για τον Τσιάρα. Πάσα στο χώρο. Από αντικανονική θέση ξεκίνησε ο Σαχινίδης. Ο Σούλης ούτως ή άλλως μάζεψε την μπάλα χωρίς πρόβλημα. Φωτάκης για τον Φουρλάνο. Μπουτζίκος. Σωτηράκος. Με δυσκολία ο Ελευθεριάδης. Του Φουρλάνου. Φωτάκης στον άνοιγμα για τον Στεργίδη. Καλή αμυντική προσπάθεια από τον Χιντζίδη. Προσπαθεί να βγάλει στον κοινό χώρο για τον Γιάννη Τσάνι. Ο Ντάσιος έχει κρατήσει τη θέση του και γυρίζει στον Σούλη. Πάλι ο Γιαννιώτης δεξιός μπακ στον κοινό χώρο για τον Γκίνο, καθώς τα τρίκαλα σε αυτή τη φάση μοιάζουν να είναι κομμένα στα δύο. Ο Χιντζίδης σταματάει την επιθετική προσπάθεια της Παναχαϊκής. Αλλά κάνει λανθασμένη μεταβίβαση με προορισμό τον Γιάννη Τσάνη. Ο Σωτηράκος τώρα. Ο Στυροπόδαρος στόπερ για τους φιλοξενούμενους. Φωτάκης. Οι συνθήκες δεν ευνοούν την δημιουργικότητα του πολύπειρου μέσου και αρχηγού της Παναχαϊκής, ο οποίος μάλιστα αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού το μάτς με τον Γηνιακό και ήταν αμφίβολος για την βασική ενδεκάδα. Φουρλάνος. Τον Φουρλάνο έχει βγει μπάλα. Κέρδισε τη μονομαχία ο Τόμιτς και ο Πάνος πηγαίνει για το πλάγιο. Εντός έδρας στα 6 τελευταία, 3 νίκες, 3 ισοπαλίες για τα Τρίκαλα, τελευταία του ΣΥΤΑ από τον Άρη εδώ στις 5 Νοεμβρίου. Χιντζίδης, τον Λεάντρο Πίντο, στον Γιάννη Τσάνη, πήραν της Παναχαϊκής και έχει χώρο ο Μωραήτης, δεν μπορεί να τον τροφοδοτήσει ο Φωτάκης. Λάθος του Λουμπαρδέα, Τόμιτς, ανεβαίνει ο Γιάννη Τσάνης, την άλλη πλευρά. Πάσα δεν έφτασε ποτέ στον Μίλο Σάβγεφ. Καλή αμυντική προσπάθεια από τον Ντάσιο και πρόλαβε συνέχεια ο Σούλης. Τον Γκίνο στον Σωτηράκο. Φαλιά του Κοτσόνη. Ο Πάνος κρατάει τη θέση του και παραχωρεί πλάγιο. Σωτηράκος. Φουρλάνος για τον Λουμπαρδέα. Όλοι οι παίκτες των Τρικάλων τώρα πίσω από την μπάλα. Λάθος του Σωτηράκου στην τροφοδοσία προς τον Φουρλάνο. Διορθώνει ο ίδιος, αλλά κάνει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Ο
Ο Γκίνο για τον Ντάσιο. Αυτός βλέπει από την άλλη πλευρά, κρατάει μπάλα. Λουμπαρδέας ψύχρεμα. Σωτηράκος για τον Φωτάκη. Ακόμη ένα λάθος στη μεσαία γραμμή για την Παναχαϊκή. Ο Τόμιτς διεκδίκησε με δύο αντιπάλους. Ελέγχει ο Φωτάκης. Συνεργάζεται με τον Γκίνο, γυρίζει πιο πίσω στο Σωτηράκο. Οι παιδόχοι ανεβαίνουν τώρα να πιέσουν περισσότερο. Φωτάκης και Φουρλάνος. Πάσα προς τον Γκίνο, η τριάδα της μεσαίας γραμμής των Πατρινών. Κακή μεταβίβαση του Μάκου. Δεν μπόρεσε να κρατήσει ο Χιντζίδης πλάγιο για την Παναχαϊκή. Στεργίδης και πάλι με πλάτη. Πρόλαβε ο Λεάνδρο Πίντο πριν γίνουν επικίνδυνοι οι φιλοξενούμενοι. Θα συμβεί τώρα αυτό με τον Στεργίδη να έχει την ευκαιρία να σεντράρει στην καρδιά της άμυνας. Κόρνερ. Την υπερπροσπάθεια του Λεάνδρο Πίντο. Φωτάκης στη γωνία. Εδώ είναι ο Στεργίδης. Τελείο Φωτάκης στο πρώτο δοκάρι. Διεκδίκησε ο Λουμπαρδέας. Σέντρα προς τον Ελευθεριάδη. Κατεβάζει ο Κοτσόνης. Δεν διώχνει καλά. Ο Γκίνος στο σουτ. Αποστολίδης μπλοκάρει. Αλλά έσκασε κάτω, τον δυσκόλεψε, αλλά ήταν σταθερός ο τερματοφύλακας των Τριγάλων. Τους επαναφέρει γρήγορα για τον Τόμιτς, αλλά είναι πολύ δυνατή παλιά. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Εδώ το ωραίο σουτ από τον Κλόντιαν Γκίνο και η επέμβαση του Μανώλη Αποστολίδη. Μιλοσάβλιεφ στη φάση. Έχει κάνει φάουλ στον Μωραΐτη. Μιλοσάβλιεφ πλάγιο από τον Φουρλάνο. Πάνος αναζητά τον Σαχινίδη. Ανοιχτό κοντρόλ, κράτησε ωραία την μπάλα συνέχεια. Δυνατά ο Ελευθεριάδης, εκεί που κινείται όμως μόνο ο Αποστολίδης. Σαχινίδης άψογα κατέβασε, ψάξε τον Γιάννη Τσάνη. Μεσοπιθετικοί των Τρικάλων αλλάζουν συνεχώς θέσεις μεταξύ τους, ο Μιλοσάβλιεφ, ο Τόμιτς και ο Γιάννη Τσάνης. Σηκώθηκε γρήγορα και διόρθωσε την κατάσταση. Χιντζίδης σέντρα χαμηλά, ο Λομπαρδίας δεν έδιωξε σωστά. Το σουτ κόντραρε στη συνέχεια από τον Μάκο. Μένει ο out. Πάνος. Σέντρα του Πάνου περνάει από όλους. Thank you.
Ντάσιος, για τον Γκίνο, αυτός τον Φωτάκη. Λουμπαρδέας για τον Φουρλάνο. Μπουτζίκος. Κίνηση του Μωραΐτη, τον βρίσκει ωραία ο Μπουτζίκος, ο Μωραΐτης παίρνει κόρνερ. Ορθολογική ανάπτυξη από την Παναχαϊκή σε αυτή τη φάση. Είχε προορισμό τον πρώτο σκόρερ της, τον Παναγιώτη Μωραΐτη, στα 21 του, με 8 γκόλος τώρα στην κατηγορία. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Πανατολικού. Τελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Παίγαν άμυνα με τον Κοτσόνη, η υπεδούχη. Σέντρα του Ντάσιου. Φουρλάνο σε ένα σούτ, κοντράρει μπάλα, δεν προλαβαίνει ο Ελευθεριάδης, όπως και να έχει, είναι κόρνερ. Σούτ που έγινε όχι από τον Φουρλάνο, αλλά από τον Σωτηράκο, έχω την αίσθηση. Στολίδης με γροθιά. Μιλοσάβλιεφ. Δεν μπόρεσε. Κόπηκε από τον Σωτηράκο. Με καλό κοντρόλ θα δημιουργούσε καλά δεδομένα κόντρας για τα Τρίκαλα. Υπάρχουν και περί τους 50 οπαδούς της Παναχαϊκής. Στο γήπεδο. Κατεβάζει ο Σωτηράκος. Παίζει κοντά του για τον Ελευθεριάδη, τώρα ο Μπουτζίκος. Σέντρα του Μπουτζίκου, έκοψε ο Κοτσόνης. Μένει η Παναχαϊκή. Ντάσιος, Στεργίδης, ωραία προσποίηση. Συγκλίνει ο Στεργίδης, ο Λεάντρο Πίντο. Ντάσιος χαμηλά, η προβολή στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Παναχαϊκή. Με τον Μωραΐτη. Εδώ και ένα πεντάλεπτο οι φιλοξενούμενοι έχουν πολύ πιο ορθολογική ανάπτυξη εδώ από κανονική θέση, όπως έδειξε ο βοηθός. Ο Μωραΐτης βρήκε την μπάλα, η οποία σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του τυχερού σε αυτή τη φάση Αποστολίδη. Δύσκολη φάση για τον βοηθό, οριακά για το αν ήταν σε αντικανονική θέση ο αποδέκτης. Μπουτζίκος. Μαλλιά του Φουρλάνου σταματάει στον διαιτητή. Ο Μάκος. Ο Γιάννη Τσάνης αναζητά τον Σαχινίδη. Βγαίνει ο Σούλης. Για άλλη μια φορά η άμυνα της Παναχαϊκής δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στα δεδομένα του αγωνιστικού χώρου. Ξανά η προηγούμενη πολύ καλή προσπάθεια του Ντάσιου. Από κοντά σημάδεψε το δοκάρι ο Μωραΐτης. Ντάσιος βγάζει την μπάλα εκτός γιατί υπάρχει ποδοσφαιριστής στο έδαφος. Τσιάρας είναι. Του εφαγωνίζεστε από τον Τόμιτς, στροφή της μπάλας
στην Παναχαϊκή. Λουμπαρδέας για τον Φουρλάνο. Έκοψε ο Τσιάρας. Φάουλ στη συνέχεια από τον Φουρλάνο. Κίτρινη κάρτα. Την γλίτωσε νωρίτερα. Εδώ όμως. Δεν θα συμβεί το ίδιο. Γι' αυτό το μαρκάρισμα στον Μιλοσάβλιεφ. Κατοχή της μπάλας, 44% για τα Τρίκαλα, 56% για την Παναχαϊκή, κάτι που είναι εμφανές κυρίως από το 20 και μετά. Λεάνδρο Πίντο, πρώτου Μωραΐτη, Φωτάκης, Μωραΐτης, Γκίνο, συγκλίνει εκ νέου, όπως νωρίτερα στο σούτ που επιχείρησε. Εδώ δεν βρήκε χώρο. Ο Φουρλάνος αποτυχημένα προσπαθεί να βρει τον Ντάσιο. Ο Χιντζίδης ρίσκαρε. Μελεν out. Πολύ κινητικός ο Γκίνο. Μπροστά από Φωτάκη και Φουρλάνο. Προσπαθεί να δημιουργήσει διαδρόμους. Και προϋποθέσεις για την τριάδα των επιθετικών, Στεργίδη, Ελευθεριάδη και Μωραΐτη. Κεφαλιά του Σωτηράκου. Αφήνει ο Πάνος. Τελεί γρήγορα, έκοψε ο Μπουτζίκος, αλλά σε αντίπαλο στον Τσιάρα, δυνατά με τον Φουρλάνο. Ζήτησε ο Γκίνο, άφησε για τον Φωτάκη. Φωτάκης ανοίγει το παιχνίδι για τον Στεργίδη. Προσπάθησε να βρει ισορροπία αυτός. Έτσι καθυστέρησε για την σέντρα και έκανε πιο εύκολο το έργο του Αποστολίδη, ο οποίος έβγαλε για τον Μιλοσάβλιεφ, από τον Τσιάρα για τον Σαχινίδη. Η αντεπίθεση δεν θα βγει. Η γρήγορη πάσα προς τον Γιάννη Τσάνη από πλευρά Τσιάρα ήταν αποτυχημένη. Ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ποιοτικών ομάδων. Είναι κρίμα που είναι σε τέτοια κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Θα μπορούσαμε να δούμε πολύ καλύτερο παιχνίδι. Οι ομάδες που μπορούν και επιδιώκουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Ελευθεριάδης άνοιξε το κοντρόλ υπό την πίεση του Τσιάρα. Πλάγιο για τον ΑΟΤ. Φουρλάνος, Γκίνο, Μπουτζίκος και Ελευθεριάδη συνεργάστηκαν, κράτησαν την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Μωραΐτης, άλλη μια κίνηση στο πλάι από το center forward της Παναχαϊκής. Μπουτζίκος στη σέντρα δεν είναι καλή. Καλά τοποθετημένος ο Τσιάρας. Μιλοσάβλιεφ άφησε πανέξυπνα.
Η πάσα προς τον Σαχινίδη από τον Τόμιτς, Λουμπαρδέας χωρίς ρίσκο, πλάγιο. Και η Εξέδρα ζητώντας ένα γκολ την ομάδα. Πλάγιο με τον Πάνο που και πάλι με δύναμη θα φέρει την μπάλα στην μικρή περιοχή. Υπάρχει σφύριγμα όμως. Μπάλα στην Παναχαϊκή. Δεν φάνηκε να συνέβη κάτι. Μωραΐτης και Πάνος. Πιο δυνατά ο δεξιός back to out. Λουμπαρδέας για τον Σωτηράκο. Πιέζει ο Μιλοσάβλεφ. Και από την άλλη πλευρά ο Γιαννιτσάνης. Τον Τάσιο. Στεργίδης. Από αυτόν δημιουργήθηκε η φάση του δοκαριού νωρίτερα. Ακόμη μια σέντρα. Πέρασε η μπάλα. Αυτό γκόλ είναι. Από τον Λεάντρο Πίντο, η Παναχαϊκή μπροστά. Στην προσπάθεια του να διώξει, ο Βραζιλιάνος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Σε μια φάση που έμοιαζε με την φάση του δοκαριού στο 31. Ωραίες κινήσεις του Στεργίδη με το αριστερό. Λεάντρο Πίντο κάνει κακό υπολογισμό της πορείας της μπάλας και με ένα άγγιγμα τη στέλνει στην ανοιχτή γωνία του Αποστολίδη που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλα ξεκινούν και εδώ από τις ωραίες προσποιήσεις του Λιμπέρη Στεργίδη, ο οποίος δυσκολεύει αφάνταστα τον Χιντζίδη. 1-0. 0-1, αν θέλετε. Και τώρα ο out θα πρέπει να πάρει μέτρο στο γήπεδο, να ανέβει περισσότερο. Τέσσερα λεπτά για τα 45 στα Τρίκαλα. Παλιά του Λουμπαρδέα. Εκείνο παίρνει από Στεργίδη, βλέπει την κίνηση του Ελευθεριάδη. Και του περνάει την μπάλα Ελευθεριάδη στο σουτ. Αποστολίδης μπλοκάρει. Άλλη μια τελική προσπάθεια για την Παναχαϊκή που είπαμε και νωρίτερα μετά το πρώτο τέταρτο 20 λεπτό. Είναι σαφώς πιο επικίνδυνη. Αλλά είναι αλήθεια ότι και η ίδια στην αμυνά της έχει μια τάση να δημιουργεί μόνη της ζητήματα, όπως τώρα σε ακόμη μία τρίτη φορά νομίζω στο πρώτο 45 λεπτό ασυνεννοησία μεταξύ Σωτηράκου και Σούλη. Στην επίθεση γηπεδούχοι, μια πτώση και ένα φάουλ. Το έκανε ο Φουρλάνος. Προσπάθεια του Γιαννιτσάνη. Δέκα φάουλ στο μάτς. Δεν είναι πολλά. Για το πρώτο ημίχρονο. Ο Μάκος είναι στην μπάλα. Ο Χιντζίδης είναι στην μπάλα. Χιντζίδης, σπεσιαλίστες στις εκτελέσεις φάουλ. Ο Μάκος τελικά πάνω στο τείχος. Κυνηγάει ο Μιλοσάβλεφ. Κακή επιλογή να γεμίσει. Είχε δίπλα του τον Τσιάρα.
Σηκώνει ο Χιντζίδης για τον Σαχινίδη. Κεφαλιά του Σωτηράκου. Ο Μάκος βρίσκει τον Μιλοσάβλεφ. Χρησιμοποιεί καλά το κορμί του. Βάζει πλάτη τον Μωραΐτη, αλλά τον ξαναβρίσκει στο center forward της Παναθηναϊκής Αλλιώτικη κουρία της μπάλας. Κοτσόνης έχασε την ισορροπία του και έκανε φάουλ στη συνέχεια στον Γκίνο. Νεύρα μεταξύ Κοτσόνη και Μωραΐτη. Εδώ ο Κοτσόνης πως πέφτει και στη συνέχεια βρίσκει άσχημα τον Γκίνο. Με σαφή πρόθεση να αποτρέψει την κατοχή της μπάλας από πλευράς Παναχαϊκής. Φάουλ για κάρτα ήταν και αυτό. Στον πειθαρχικό έλεγχο έχει κάποια ζητήματα ο διαιτητής. Τελευταίο λεπτό για τα 45. Μπουτζίκος. Κοτσόνης με τον Μωραΐτη. Ο Πάνος στον Μιλοσάβλεφ. Φουρλάνος έβγαλε για τον Ελευθεριάδη. Σέντρα του Μπουτζίκου. Ο Λεάντρο Πίντο. Out δείχνει. Και out είναι. Τα λέμε. Πλάγιο με τον Μπουτζίκο και εμφανίστηκε ο ήλιος στα Τρίκαλα. Τόμιτς. Μετά το ξεκίνημα δεν έχει φανεί πολύ ο Σέρβος. Παίρνει το φάουλ. Μπουτζίκο. Φάουλ που φέρνει κόσμο στην περιοχή του Σούλη. Εκτελεί ο Χιντζίδης. Ο Σούλης βγαίνει και απομακρύνει με τις γροθιές. Και χωρίς καθυστέρηση, μάλλον με ένα λεπτό καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Η Παναχαϊκή προηγείται του ΑΟΤ, ενώ ξαναβλέπουμε την τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου από το αυτογκόλ του Λεάντρο Πίντο. Στο 40 λεπτό της αναμέτρησης βλέπουμε εδώ τη στιγμή της σέντρας του Στεργίδη. Λεάντρο Πίντο άθελά του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Η Παναχαϊκή προηγείται με ανάλογο τρόπο από σέντρα του Στεργίδη 9 λεπτά νωρίτερα στο 31, έχει και δοκάρι σε κοντινό τελείωμα του Μωραΐτη. Βάση φάσεων Παναχαϊκή ορθώς προηγείται στο παιχνίδι. Πάμε σε ένα διάλειμμα 12 λεπτών και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στα Τρίκαλα. Επιστροφή στα Τρίκαλα, όπου βλέπουμε ότι η Παναχαϊκή προηγείται 1-0 των Τρικάλων με το αυτογκόλ του Λεάντρο Πίντο το 40 λεπτό. Ένα μάτς που άρχισε με ένταση από πλευράς γηπεδούχων, έψαξαν τις στιγμές τους στο πρώτο διάστημα, στη συνέχεια η Παναχαϊκή μετά το 4ο 20 λεπτό όχι μόνο ισορρόπησε αλλά πήρε και τα ηνία κερδίζοντας την μάχη στη μεσαία γραμμή. Έγινε πιο επικίνδυνη, εκμεταλλεύτηκε όλο το πλάτος του γηπέδου, δημιούργησε
σε καταστάσεις κυρίως από δεξιά με τον Λιμπέρι Στεργίδη, αλλά και με τις προωθήσεις του Ντάσιου. Στεργίδης που σέντραρε στο 31 για τον Μωραΐτη, αυτός με κοντινό τελείωμα βρήκε το αριστερό δοκάρι του Αποστολίδη. 9 λεπτά αργότερα, ανάλογη φάση πάλι με τον Στεργίδη να ταλαιπωρεί τον Χιντζίδη. Βλέπουμε και την στατιστική απεικόνηση. Ήρθε το αυτογκόλ από τον Λεάντρο Πίντο. Μικρή διακοπή και παρεχόμαστε. Των Τρικάλων και της Παναχαϊκής στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο. Αρκετά πιτσιρίκια, όμορφες εικόνες στην εξέδρα του Δημοτικού Σταδίου των Τρικάλων, όπου η Παναχαϊκή είναι αυτή που προηγείται μετά το πρώτο 45 λεπτό με το αυτογκόλ του Λεάντρο Πίντο. Από το 40 λεπτό βλέπουμε τις σημαντικότερες στιγμές στην αναμέτρηση. Εδώ είναι το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Προσπάθεια του Στεργίδη, προσποιήσεις στον Χιντζίδη. Σέντρα χαμηλά, κακή εκτίμηση του στόπερ των Τρικάλων για το 0-1. Κάποια σούτ που στα οποία αντέδρασε σταθερά ο Αποστολίδης, κάποιες δυνατές μονομαχίες, μια πτώση εδώ στην περιοχή, δεν υπήρχε κάτι το επιλείψιμο. Πιο επικίνδυνη η Παναχαϊκή. Κυρίως με τον Στεργίδη, κυρίως από δεξιά, καθώς συμβάλλει από εκεί και ο Ντάσιος. Ένα σου του Γκίνο μπλόκαρε ο αρχηγός των Τρικάλων. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Εδώ είναι το δοκάρι με τον Μωραΐτη. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερο αν είναι και συνθήκες κατ' επέκταση η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου το επέτρεπαν. Ακόμη ένα 45 λεπτό για να δούμε αν η Παναχαϊκή θα επιστρέψει έστω και για λίγο στη δεύτερη θέση. Μια νίκη που τη θέλουν πάρα πολύ οι φιλοξενούμενοι. Ένα τρίποντο έχουν στην τελευταία τετράδα αγώνων. Και αυτό στη Θεσσαλία επί της Καρδίτσας στην προηγούμενη εξοδό της. 2-1 με Μωραΐτη και Μασούρα, προηγήθηκε 2-0. Δέχτηκε το τελικό 2-1 στο 90. Και μάλιστα ήταν το πρώτο γκολ που δέχτηκε εκτός έδρας μετά από τρεις περιπτώσεις όπου κράτησε ανέπαφη την εστία της. Γενικώς οι Πατρινοί δείχνουν πιο απελευθερωμένοι εκτός έδρας σε σχέση με τις απώλειες βαθμών που είχαν με πανσεραϊκό ισοπαλία και την ήττα από τον Εγινιακό στην Αγιά. Δεύτερο ημίχρονο, με τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι σε ένα τερέν που θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο για τους 22 ποδοσφαιριστές. Αυτό φυσικά στην προκειμένη περίπτωση ευνοεί την ομάδα που είναι μπροστά στο σκορ, καθώς οι γηπεδούχοι θα πρέπει να είναι αυτοί που θα χρειαστεί να πάρουν πρωτοβουλίες, να δημιουργήσουν. Λάθος στον Κίνο. Τράβηγμα στον Τόμιτς. Τσιάρας. Από έξω. Χάνει από τον Φωτάκη, έρχεται το Χιντζίδης. Δυνατή παλιά, δεν μπορεί να την κρατήσει στον αγωνιστικό χώρο ο Μίλος Σάβλιεφ. Λεάντρο Πίντο. Ο Φουρλάνος έκοψε. Ο Μάκος. Τον Τόμιτς
στο συμπατριώτη του τον Μιλοσάβλιεφ, σέντρα πάνω στον Ντάσιο. Χιντζίδης στο πλάγιο, ακόμη ένα από την κεφαλιά του Λουμπαρδέα. Πάλι ο Χιντζίδης, ο Στεργίδης με το χέρι. Το ίδιο διαιτής, φάουλ για τα Τρίκαλα. Τόμιτς για την εκτέλεση. Περνάει από όλους η μπάλα και καταλήγει out. Την άφησε ο Γκίνο. Τα Τρίκαλα αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν τις αρκετές στατικές φάσεις που τους έχουν προκύψει. Τώρα πιέζουν ψηλά. Ψάχνουν μια απάντηση νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Λουμπαρδέας, ο Τσιάρας με τον Φωτάκη, ο Μάκος, όπως όπως βγαίνει ο Σούλης και μαζεύει την μπάλα. Φουρλάνος δεν μπόρεσε, ο Μάκος κατέβασε, η πάσα του Μιλοσάβλιεφ για τον Γιάννη Τσάνη. Ο Σωτηράκος έβαλε το κορμί, τον έβγαλε εκτός πορείας. Και τώρα η Παναχακή με τον Μπουτζίκο να βρίσκει τον Γκίνο. Αυτός τον Ελευθεριάδη, πάλι ο Γκίνο, καλή συνεργασία, Φουρλάνος, Λουμπαρδέας. Φωτάκης, Ντάσιος. Πάσα για τον Στεργίδη, σταμάτησε από τον Μιλοσάβλιεφ, ο Μάκος δυνατά με τον Φουρλάνο. Σε αυτή την αέρια διεκδίκηση φαίνεται να έχει τραυματιστεί στη μέση ο Γρηγόρης Μάκος, συνεχίζει το παιχνίδι. Λουμπαρδέας βγάζει εκτός. Έχει σηκωθεί πάντως ο Μάκος. Και δείχνει ότι είναι εντάξει. Γυρίζει την μπάλα ο Τόμιτς στο Λουμπαρδέα. Φωτάκης. Λάθος. Λάθος που φέρνει αβίαστα ένα κόρνερ για το Ναότ. Πηγαίνει ο Στράτος Χιντζίδης για την εκτέλεση. Ένα πρώτο πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει να μας δώσει κάτι. Χιντζίδης πρώτο δοκάρι, Λεάντρο Πίντο, δεύτερη προσπάθεια για κεφαλιά, έρχεται ο Μάκος. Σε αυτή τη φάση διαρκείας έρχεται ένα σφύριγμα από τον Μαλούτα. Η μπάλα για την Παναχαϊκή. Αχρίαστο σφύριγμα, ούτως ή άλλως είχαν διώξει οι φιλοξενούμενοι από την άμυνά τους. Μακριά ο Σωτηράκος. Δυνατά ο Λουμπαρδέας. Μωραΐτης και αυτός με δύναμη στη φάση για τον Γκίνο, δεν μπορεί να ξεφύγει από τον Λεάντρο Πίντο, πήρε ο Τσιάρας. Κάνει ωραία προσποίηση και κρατάει, η πάσα του δεν φτάνει όμως στον Τόμιτς. Είναι δύσκολη η επιλογή να παίζεις με κάτω την μπάλα, πάσα προς τον Στεργίδη που για μια ακόμη φορά έφυγε στην πλάτη του Χιντζίδη, εδώ κάλυψε ο Λεάντρο Πίντο.
συνεργαστήκαν καλά οι δυο τους. Τσιάρας πιέζει, ο Φωτάκης απομακρύνει, ο Χιντζίδης πάει να διεκδικήσει, ο Σαχινίδης, ο Σωτηράκος στην κεφαλιά. Ο Ντάσιος, ο Μωραΐτης είναι δυνατός, μονομαχή με τον Λεάντρο Πίντο. Νικητής ο Βραζιλιάνος που μένει όρθιος. Παίζει πίσω του για τον Κοτσόνι, αυτός ακόμη πιο πίσω. Στον Αποστολίδη, κεφαλιά του Λομπαρδέα. Ο Τσιάρας πιο ψηλός από τον Φωτάκη και πιο δυναμικός χαφ. Φουρλάνος, άνοιγμα για τον Μπουτζίκο. Πάλι Φουρλάνος. Βλέπει την προώθηση του Μπουτζίκου. Ο Πάνος. Σε πλάγιο. Ελευθεριάδης, Γκίνο, ξανασκόβει πριν η μπάλα φτάσει στον Ντάσιο. Φωτάκης για τον Ντάσιο. Αυτό στον Σωτηράκο. Τον Μωραΐτη στον Μπουτζίκο. Σωτηράκος. Ωραία αλλαγή για τον Γκίνο. Φωτάκης και Ντάσιος. Μετά την επιθετικότητα των τρικάλων στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Η εικόνα του μάτς επανήλθε στα δεδομένα που είχαμε στο δεύτερο μισό του πρώτου μέρους. Με την Παναχαϊκή να έχει την περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια. Στεργίδης, ένα αγκάλιασμα από τον Χιντζίδη, άφησε ο διετής, πήρε ο Λεάντρο Πίντο, τώρα ο Μάκος, η κίνηση του Πάνου. Προσπαθεί να του περάσει την μπάλα στο κοινοχώρο, αλλά πολύ δυνατά ο Γρηγόρης Μάκος. Ακούγονται και οι φίλοι της Παναχαϊκής. Προσπαθούν να εμψυχώσουν την ομάδα τους σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν. Και μετά από απώλεια βαθμών εντός έδρας. Τελείωσε εκτός προγράμματος ήττα αυτή από τον Εγινιακό για τους Πατρινούς. Που καλούνται να βγάλουν αντίδραση, να δείξουν χαρακτήρα και ως τώρα το έχουν κάνει. Σε ένα από τα πιο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια στη σεζόν. Εδώ από που ήδη ο Άρης έχει φύγει νικητής. Ντάσιος κερδίζει την κόντρα. Τον Μιλοσάβλιεφ αναπηδάει μπάλα στο χορτάρι. Τον δυσκολεύει στο γέμισμα. Αποστολίδης μαζεύει. Έκοψε ο Φωτάκης στην πάσα του Τσιάρα. Ο τρίτος διεκδικητής της ανόδου έμεινε στο 0-0 εδώ. Ντάσιος. Αποφεύγει εξαιρετικά τον Μιλοσάβλιεφ. Βρίσκει τον άλλοτε συμπαίκτη του στον Απόλλωνα Τσιάρα. Στεργίδης. Ωραία προσπάθεια. Δεν την ολοκλήρωσε. Πλάγιο για τα τρίκαλα. Ο Μωραΐτης με κολλημένο επάνω του τον Λεάντρο Πίντο παίρνει φάουλ. Θα σου ξαναβλέπουμε. Ενώ θα έχουμε στο μάτς τον Γκάιν Ενλουντουλού, τον Κονγκολέζο.
Μπουλέζο, γεννημένο στη Γαλλία, στη θέση του Νέμανια Τόμιτς. Πρώτη αλλαγή από πλευράς Θωμά Γράφα. Στον άξονα πηγαίνει ο Λουντουλού. Φρεσκάρει μεσοεπιθετικά την ομάδα του προπονητής των Τρικάλων. Κοτσόνης. Λεάντρο Πίντο, Μάκος και Κοτσόνης. Πάλι στο Μάκο. Λουντουλού στην πρώτη επαφή. Ο Πάνος. Ωραία για τον Λουντουλού. Μιλοσάβλεφ. Χιντζίδης. Πήγε χαλαρά στη φάση. Έχασε από τον Στεργίδη. Ο Τσιάρας παίρνει. Ο Πίντο για τον Κοτσόνη. Ανεβάζουν την έντασή τους οι γηπεδούχοι. Πάνος, Γιάννη Τσάνης, πολύ μακριά από την περιοχή. Σαχινίδης για τον Μιλοσάβλιεφ, κίνηση του Σαχινίδη, τον βρήκε. Κόρνερ από την επέμβαση του Νίκου Λουμπαρδέα. Πεντηκοστό ένατο λεπτό. Φορά στο δεύτερο δοκάρι, ο Σούλης έχασε την ισορροπία του. Η ευκαιρία με τον Μιλοσάβλιεφ, το σούτ είναι πολύ άσχημο καθώς γλίστρησε ο Μιλοσάβλιεφ. Ευκαιρία που δεν ολοκληρώνεται για τα Τρίκαλα και ο Στεργίδης ταλαιπωρεί την άμυνα των γηπεδούχων μέχρι να χάσει την μπάλα από τη συνεργασία Λεάντρο Πίντο και Λουντουλού. Νωρίτερα είχαμε τη σημαντικότερη στιγμή των γηπεδούχων σε αυτή τη μία ώρα αγώνα. Γιάννη Τσάνης πηγαίνει στην ατομική προσπάθεια. Μιλοσάβλιεφ. Πάνος. Μιλοσάβλιεφ. Ωραία εναλλαγή. Ο Λουμπαρδέας καλά τοποθετημένος. Νέο κόρνερ. Ο κόσμος βλέπει την επιθετικότητα των Τρικάλων και προσπαθεί να εμψυχώσει. Εδώ πως έχασε την ισορροπία του πριν σουτάρει ο Μιλοσάβλιεφ. Ούτως ή άλλως υπήρχαν πολλοί παίκτες Παναχαϊκής μπροστά του. Χιντζίδης, κεφαλιά έξω. Πίντο. Με τη συμπλήρωση 60 λεπτών, πάντα με το αυτογκόλ του Λεάντρο Πίντο από το 40, η Παναχαϊκή προηγείται. Μωραΐτης. Τον Κίνο στον Στεργίδη. Πλάγιο για τα Τρίκαλα. Μάκος. Αυτός είναι συνήθως που παίρνει την πρώτη μπάλα από την άμυνα. Γιάννη Τσάνης. Γιάννη Τσάνης δεύτερος σκόρερ, πέρσι του πρωταθλήματος.
Πίσω από τον Κουσκουνά επίσης των Τρικάλων. Ο Κουσκουνά συνέχεια έφυγε. Μια κόντρα με τον Τσιαρά κατεβάζει ο Σούλης. Ο Κουσκουνάς που πήγε στον Όφη, τώρα συνεχίζει στην Δόξα. Ο Γιαννιτσάνης επέστρεψε από τη Λάρισα. Νωρίτερα ο Τσιάρας με τον Φωτάκη. Ο Γκίνο με τον Μάκο. Φουρλάνος αναζητά τον Στεργίδη. Πίνει το ελέγχει τη φάση, παίρνει και φάουλ. Έξυπνα, πήρε το φάουλ ο Βασιλιάνος. Σε αυτό το τσαρτζάρισμα που του έκανε ο Στεργίδης. Σαχινίδης, φάουλ του Λουμπαρδέα που διαμαρτύρεται και θα δει κίτρινη κάρτα. Μετά το Φουρλάνο, ο δεύτερος παίκτης της Πανχαρκής που βλέπει κίτρινη κάρτα, έχει μία ο Πάνος από το πρώτο ημίχρονο για τα Τρίκαλα. Μαζί αλλαγή και ο Φριδόπουλος που θα βάλει στο μάτς τον Δημήτρη Πολυχρόνη. Για την ώρα ας δούμε το φάουλ. Στην μπάλα είναι ο Λουντουλού. Λουντουλού εκτελεί. Υπάρχει τραυματισμός στο κεφάλι του ενός εκ των δύο ποδοσφαιριστών που βρίσκονταν στο τείχος. Στεργίδης είναι. Οδηγίες στο μεταξύ στον Πολυχρόνη από τον συνεργάτη του Φρυδόπουλου, τον Ηλία Κυριακίδη. Κάποιες στιγμές του αγώνα. Στην λασπομαχία κάποιες στιγμές του Δημοτικού Σταδίου των Τρικάλων. Παναχάκη κρατάει αυτό το 1-0. Σε λίγο θα μπει ο Πολυχρόνης στο παιχνίδι. Στην πρώτη κίνηση του Ωφριδόπουλου. Ντάσιος κόβει. Ίσως για τη θέση του Φωτάκη που είπαμε ότι αντιμετώπισε και πρόβλημα τραυματισμού. Σε αυτό το βαρύ αγωνιστικό χώρο ίσως και να μην είναι σε θέση να βγάλει 90 λεπτό. Αυτό είναι εικασία για την ώρα. Θα δούμε σε πολύ λίγο ποιαν ό,τι θέση θα πάρει ο Δημήτρης Πολυχρόνης. Λουντουλού. Προσπαθεί να βρει το Σαχινίδη. Στη φάση ο Γιαννιτσάνης πολύ επικίνδυνα πλάγια από τον Λουμπαρδέα, καθώς είχε βγει εκτός φάσης ο Μπουτζίκος. Φάση που ξαναβλέπουμε.
θα εκτελεστεί το corner. Και αυτό από τον Χιντζίδη. Ο Γιάννη Τσάνης προσπάθησε για την κεφαλιά. Ο Μίλος Σάβλευσε ένα σουτ. Κολλάει μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία. Διώχνουν με τα πολλά οι παίκτες της Παναχαϊκής. Ο Πάνος στο έδαφος. Μαργάρισμα του Στεργίδη. Όχι, λέει ο διαιτητής. Πλάγιο για την Παναχαϊκή. Και τώρα η αλλαγή. Ο Γκίνο τελικά. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση, πόσο Σούλης βγήκε εγκαίρος και έκοψε το οπτικό πεδίο του Τσιάρα. Έξω ο Γκίνο, μέσα ο Πολυχρόνης. Πάνος. Ο Μάκος. Γιάννη Τσάνης. Πήρε ένα φάουλ. Κοτσόνης. Μάκος για τον Τσιάρα. Πάλι ο Τσιάρας. Ξανά ο Κοτσόνης. Ο Μάκος στον Λουντουλού. Του δίνει επιλογή ο Πάνος. Προτιμά να σεντράρει πάνω στον Φωτάκη. Έρχεται ο Τσιάρας να χάσει και τώρα ευκαιρία αντεπίθεσης με την ορμή που έχει ο Στεργίδης. Η πρώτη πάσα πάντως θα πάει αριστερά στον Μωραΐτη. Και ένα τακουνάκι αχρίαστο. Μπάλα πλάγια για τα Τρίκαλα. Όσο περνάει η ώρα, βασικό μέλημα της Παναχακής είναι να κρατήσει αυτό το 0 στην άμυνα. Και αν βρει τη στιγμή της να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να καθαρίσει το μάτς. Αυτό είναι δευτερεύον στην παρούσα φάση. Σωτηράκος ακολούθησε μέχρι τη μεσαία γραμμή τον Σαχινίδη και τον έριξε στο έδαφος. Φάουλ για τα Τρίκαλα. Εδώ, τελευταία φάση. Στο μάτς ο Σγκούρη. Αντί του Τσιάρα. Και όχι του Πάνου. Μπαλιά του Χιντζίδη. Ο Σαχινίδης βρίσκει ωραία τον Πάνο. Αυτός σεντράρει από δεξιά, η κεφαλιά έξω. Σημαντική στιγμή για τα Τρίκαλα στο 71. Κεφαλιά του Γιάννη Τσάνη. Δεν βρήκε καλά την μπάλα. Τώρα ο Λουντουλού θα οπισθοχωρήσει λίγο, θα πάει να παίξει δίπλα στον Μάκο. Και ο Σγκούρη θα πάρει θέση στην τριάδα των μεσοεπιθετικών στον άξονα πίσω από τον Σαχινίδη. Για τα Τρίκαλα. Και η δεύτερη αλλαγή του Γράφα αφορά τη μεσαία γραμμή του. Ο Μάκος έχει κάνει φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής. Η
Η μπάλα είναι για τους Πατρινούς. Εδώ το προηγούμενο φάουλ του Γρηγόρη Μάκου. Έχουμε πει στο τελευταίο 20 λεπτό. Σωτηράκος εκτελεί. Αναζητώντας το Στεργίδη, κεφαλιά του Χιντζίδη. Ο Σγκούρη χάνει από τον Φωτάκη. Χιντζίδης βιάζεται, ψάχνει τον Σγκούρη. Πάλι ο Φωτάκης έκοψε, ο Πολυχρόνης με τον νόμο. Μάκος. Πάνος. Μαλλιά για τον Σγκούρη. Τον κλείνει ο Σωτηράκος, τον κράτησε κιόλας, φάουλ. Κυρίως από στιμένες φάσεις προσπαθούν να απειλήσουν οι γηπεδούχοι, με εξαίρεση την κεφαλιά του Γιάννη Τσάνη νωρίτερα. Οι συστάσεις του διαιτή της αναμέτρησης στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων για να μην υπάρχουν σπρωξήματα στην περιοχή. Τελείο Χιντζίδη, το πηγαίνει απευθείας. Η μπάλα out. Πολύ έξυπνα ο αριστερός μπακ των Τρικάλων. Επιχείρησε να ευνηδιάσει. Η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι και έφυγε έξω. Η μεγάλη στιγμή των Τρικάλων για να φέρουν το μάτς στην ισοπαλία. Δοκάρι όμως. Έχασε ο Ελευθεριάδης. Σαχινίδης προσπαθεί να κρατήσει και το κάνει εξαιρετικά. Για να ανέβουν οι συμπαίκτες του, παλιά για τον Γιάννη Τσάνη είναι αυτή, αλλά πολύ δυνατή. Δεν την προλαβαίνει. Περιφερειακός επιθετικός των Τρικάλων που είχε την κεφαλιά νωρίτερα. Λουντουλού προς τα πίσω. Μπαλιά του Πίντο, χωρίς αποδέκτη. Κάποιες μουρμούρες στην εξέδρα για την επιλογή του Βραζιλιάνου. Του μοιραίου, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι για τους γηπεδούχους, με το αυτογκόλ που έχει πετύχει στο 40. Κεφαλιά του Πάνου. Νέο πλάγιο. Φωτάκης πήγε χωρίς ένταση στη φάση. Φυσιολογικό ήταν να χάσει. Όπως ο Σωτηράκος στην εξέδρα. Πλάγιο για τα Τρίκαλα. Μπαλιά του Σγκούρη. Έρχεται ο Λουντουλού να ανοίξει για τον Μιλοσάβλιεφ. Σέντρα του Μιλοσάβλιεφ, απογοητευτική.
Θα κάνει και την τρίτη του αλλαγή ο Θωμάς Γράφας, ποντάροντας στη δημιουργικότητα του Δημήτρη Γροντή. Ωραία ο Πίντο. Λουντουλού ξέφυγε από τον Στεργίδη, απέφυγε και τον Φωτάκη, βρήκε μπροστά του όμως και εν τέλει έχασε την μπάλα από τον Πολυχρόνη. Μάχεται ο Μάκος με τον Στεργίδη και παίρνει μπάλα χωρίς φάουλ για να την πουλήσει στη συνέχεια. Φωτάκης κατάφερε να μεταβιβάσει Πολυχρόνη στη σέντρα. Άμυνα από τον Κοτσόνη. Μιλοσάβλιεφ ξεφεύγει. Φάουλ με πρόθεση του Ντάσιου. Και κίτρινη κάρτα για τον δεξιό μπακ της Παναχαϊκής, ποιος με τα χέρια κλείδωσε τον αντίπαλό του. Φάουλ σκοπιμότητας. Τον Ντάσιο. Ο Γροντής για τον Μιλοσάβλιεφ. Σε ρίχα νερά. Ο Σέρβος αφήνει τη θέση του. Ο Κιτζίνης αποχώρησε από το παιχνίδι. Σε μεσοεπιθετικό από τον Δίστομο. Πρώην παίκτη της ΑΕΚ, του Ηρακλή, της Λάρισας, Τρόμητου και το καλοκαίρι των Τρικάλων. Δανεικός είναι από την ΑΕΛ. Πάνος με μία. Ο Σγκούρη διεκδικεί. Παίρνει πλάγιο. Έκοψε ο Πολυχρόνης πρώτου Λουντουλού. Κοτσόνης. Σγκούρη. Πάλι ο Σγκούρη. Σαχινίδης ανοίγει ωραία το παιχνίδι. Η σέντρα. Ο Σούλης δυσκολεύτηκε. Κόρνερ. Φάση που ξαναβλέπουμε. Πρώτη κεφαλιά. Ο Κοτσόνης στο πλάι. Καταφέρνει να γυρίσει. Ο Πίντος σε ένα γέμισμα. Ο Σούλης με τη γροθιά. Θα κάνει το ντεμπούτο στην Παναχαϊκή ο Πλέγας. Γροντής έσκαψε. Τώρα ο Πλέγας στο παιχνίδι. Στεργίδης. Ποδοσφαιριστής από τον οποίο δημιουργήθηκε η φάση του γκολ της Παναχαϊκής. Για να περάσει το μάτς. Ο Κώστας Πλέγας. Κεφαλιά πάσα προς τον Σαχινίδη.
Διορθώνει, έχει βγει ο Χιντζίδης. Για να περάσει ο... Γροντής. Και όχι ο Μιλοσάβιεφ, ο οποίος παραμένει στο μάτς. Για να παίξει όλη την πλευρά. Υψηλό ρίσκο. Λογικό από τον Θωμαγράφα. Σγκούρι. Κίνηση του Σαχινίδη, τον ψάχνει στο κενοχώρο, βγαίνει ο Σούλης. Γροντής. Ο Σγκούρι έχει πάει στην κορυφή για να παίξει δίπλα στον Σαχινίδη. Ο Γροντής είναι στον άξονα. Φορτώνει μεσοπιθρικά την ομάδα του ο Θωμάς Γράφας, μη έχοντας άλλη επιλογή, αφήνοντας τη δεξιά πλευρά ολόκληρη για τον Ξενοφόντα πάνω. Σε 3-3. Με τους δύο πλάγιους μπακ πολύ ψηλά πλέον για τα Τρίκαλα. Μωραΐτης με χώρο. Φωτάκης για τον Πλέγα. Το Λουντουλού απέναντί του, χάνει την ισορροπία του, δεν παίρνει τίποτα από τη φάση. Μιλοσάφλιεφ για τον Λουντουλού. Λεάνδρο Πίντο στον Αποστολίδη. Οι παιδοχοί βιάζονται. Ο Γιάννη Τσάνης με το χέρι σύμφωνα με τον βοηθό ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Ο Παιδόπουλος που έχει άλλη μια αλλαγή. Πλέγας. Μωραΐτης πήρε από τον Ελευθεριάδη. Μπαλαγιά την Παναχαϊκή. 86 λεπτά στα Τρίκαλα. Ελευθεριάδης, κίνηση του Πολυχρόνη, κράτησε την μπάλα, παίζει με τον Πλέγα. Κοτσόνης βγαίνει και απομακρύνει, ο Μιλοσάβλιεφ. Ωραία προσποίηση στον Πολυχρόνη. Σαχινίδης, τον κόβει ο Ντάσιος. Κοτσόνης. Γροντής. Μπαλιά στο πλάι για τον Σγκούρι. Αναξιοποίητη.
ακόμη 3 λεπτά για το 90. Φωτάκης μοιάζει αποκαμωμένος. Κοτσόνης για τον Πίντο. Μπάλα δεξιά στον Πάνο. Άλλη μια καλή σέντρα του Πάνου. Πέρασε από τον Μιλοσάβλιεφ που δεν υπολόγισε την πορεία της. Ξανά Τρίκαλα η μπάλα. Στο 89. Μάκος. Πίντο. Ο Κοτσόνης θα γεμίσει. Λουντουλού. Γροντής. Ξανά για τον Λουντουλού. Αυτός πατάει περιοχή. Και κάνει φάουλ. Εδώ, με τα χέρια στον Τάσιο. Ακόμη ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα. Ενώ ετοιμάζει και τον Πολύμο ο Φριδόπουλος για τη θέση του Ελευθεριάδη. Θα πάει λίγο πιο μπροστά ο Ντάσιος για τις στιγμές που απομένουν. Γεμίζει ο Λεάνδρο Πίντο. Γροντής. Λουντουλού. Μάκος. Σεντράρει με το αριστερό. Ο μάκρινο Φωτάκης. Λουντουλού. Ο Σγκούρη για τον Μιλοσάβλιεφ, ο Γιαννιτσάνης, Λουντουλού, πιέζουν τα Τρίκαλα. Σγκούρη, κάτω για τον Λουντουλού, προσπαθεί να ξεφύγει, κερδίζει φάουλ. Από τον οπισθοχωρημένο Μωραΐτη. Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος. Ήδη παίζεται το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια από τις τελευταίες ευκαιρίες των Τρικάλων να φέρουν το μάτς στην ισοπαλία. Έφυγε ο Γροντής, μένει ο Γιαννιτσάνης πάνω στην μπάλα. Σπροξίματα εκεί στο τείχος. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων στα Τρίκαλα. Ο Νίκος Γιαννιτσάνης είναι πάνω στην μπάλα. Γιαννιτσάνης στην εκτέλεση, απογοητευτική. Πολλά μέτρα μακριά από την εστία του Σούλη.
και την Ικάρδα στον τερματοφύλακα στο μεταξύ. Ξαναβλέπουμε πού πήγε η μπάλα σε αυτή τη φάση, στην οποία οι οπαδοί των Τρικάλων περίμεναν πολλά περισσότερα. Δεν θα αργήσει ο Δημήτρης Μαλούτας να σφυρίξει για τελευταία φορά στην αναμέτρηση. Η Παναχαϊκή βαδίζει προς μια πολύ μεγάλη νίκη. Φαίνεται πως η Θεσσαλία της πηγαίνει, πέρασε και από την Καρδίτσα πριν από μερικές εβδομάδες. Ξεπερνάει το σοκ της ήττας από τον Αιγινιακό. Ξεπερνάει προσωρινά και τον Όφη στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Πολύ σημαντική νίκη για τους Πατρινούς που δείχνουν χαρακτήρα. Αντίθετα, τα Τρίκαλα αδυνατούν με μια ενδεχόμενη νίκη σήμερα να επανέλθουν σε τροχιά ανόδου. Τελικό αποτέλεσμα Τρίκαλα Παναχαϊκή 0-1 με το αυτογκόλ του Λεάντρο Πίντο. Από το 40 διαμορφώθηκε αυτό το αποτέλεσμα. Από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Οι φίλοι της Παναχαϊκής, ταξιδιώτες από την Πάτρα, αποθεώνουν τους ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής που έχουν πάει προς τα εκεί για να τους ευχαριστήσουν για την παρουσία τους εδώ. Βλέπουμε το αυτό γκολ του Λεάντρο Πίντο στο 40. Με αυτό το γκολ διαμορφώθηκε το τελικό Τρίκαλα Παναχαϊκή 0-1. Η Παναχαϊκή στους 40 βαθμούς περνάει στη δεύτερη θέση, με τον Όφη να έχει μάτς λιγότερο καθώς υποδέχεται αύριο τον Πανσεραϊκό. Τα Τρίκαλα μένουν στους 30 μακριά από τις θέσεις ανόδου. Βλέπουμε και τη στατιστική απεικόνηση στο βάθος οι ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής που έχουν πάει στον κόσμο. Από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση, ο Γιώργος Χαϊκάλης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά!